Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή το όνομα είναι φορτισμένο με διάφορα χαρακτηριστικά, μπορεί να επηρεάσει, γιατί αν π.χ. δοθεί ένα όνομα σε ένα παιδί ενός παππού, ο οποίος δεν ήταν και πολύ αγαπητός, πολλές φορές λέγοντας αυτό το όνομα, έρχεται συνειδητά ή υποσυνείδητα στο μυαλό η μορφή του παππού, οπότε παράγονται συναισθήματα απέναντι στον παππού, τα οποία όμως τελικά απορροφώ το παιδί. Το οποίο φυσικά δεν γίνεται οργανωμένα και με σκοπό από την πλευρά του γονιού ή του περιβάλλοντος, αλλά παρόλα αυτά το παιδί μπορεί να το απορροφάει αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές ενώ δίνεται ένα όνομα του παππούτζη, οποιοδήποτε, στο τέλος δεν φωνάζει το παιδί με αυτό το όνομα, αλλά το φωνάζει με κάποιο αποκοριστικό που δεν έχει καμία σχέση. Που σημαίνει ότι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις για κάποιο λόγο δεν θέλουν οι γονείς, παρότι το βάζουν, να υπάρχει η ταύτιση αυτή με το όνομα του ατόμου από το οποίο προήλθε. Και επίσης πολύ χαρακτηριστικές είναι περιπτώσεις παιδιών, οι οποίες παίρνουν όνομα ατόμων που έχουν πεθάνει. Το οποίο είναι ένα βαρύ συμβόλαιο για τα παιδιά αυτά, γιατί πολλές φορές καλύπτουν το πένθος, την απώλεια που μπορούν να νιώθουν τα ενήλικα άτομα από αυτό το άτομο που πέθανε. Οπότε έχει ένα ρόλο το παιδί πριν καν γεννηθεί. Και φυσικά επηρεάζεται τη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον. Τα ονόματα των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικά, ίσως πολλές φορές το υποτιμούμε. Βέβαια, το γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλοί καυγάδες μέσα στην εκκλησία, πριν την εκκλησία, για το όνομα του παιδιού, ανάμεσα στα σόγια, δείχνει ότι μπορεί όλοι να λένε ότι δεν έχει κανένα ρόλο βασικό και όλοι το αγαπάνε το παιδί, αλλά τελικά όλοι για κάποιο λόγο θέλουν κάτι να εκπληρώσουν μέσα από το όνομα. Οπότε η σημασία είναι πάρα πολύ μεγάλη, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά και γιατί το όνομα αποτελεί ταυτότητα του ατόμου. Γι' αυτό και πολλές φορές, ας πούμε, πολλές παραδοσιακές κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες δίνουν ονόματα από την παλιότερη γενιά, έτσι ώστε νιώθω ότι με αυτόν τον τρόπο συνδέεται τη μία γενιά με την άλλη. Ή δίνει το όνομα από την πλευρά του πατέρα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι το παιδί ανήκει στη γενιά του πατέρα. Γιατί το ότι το παιδί είναι της μητέρας είναι σίγουρο. Οπότε βρίσκονται άλλοι τρόποι για να νιώσει, ας πούμε, ο πατέρας της κοινωνίας, της παλιότερης, ας πούμε, ότι ήταν αυτός ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.